Ο βίος του Αγίου Κοσμά. Περιοδίες του Αγίου Κοσμά στη Βόρειο Ήπειρο. Όλες οι περιοδίες του Πατροκοσμά τελικό σκοπό είχαν την Βόρεια Ήπειρο. Οι ελληνικοί πληθυσμοί εκεί γνώρισαν την αθλειότητα και κατέφυγαν στην εξωμοσία. Το κήρυγμα του Αγίου έγινε μαστίγιο για όσους εγκατέλειψαν την πίστη τους. Με ζήλο συνεχίζει το ξύπνημα των σκλάβων στο εθνολογικά επίμαχο τρίγωνο μοναστηριού Αχρίδας Κοριτσάς. Ιδρύει σχολεία, ξυπνά συνειδήσεις, καταργεί την πολυτέλεια. Οι αλβανικές επιδρομές κατέστρεψαν την φημισμένη Μοσχόπολη. Οι εξαθλειωμένοι Έλληνες φεύγουν βορειότερα. Βορειότερα και ο Πατροκοσμάς. Στο Δέλβινο τον υποδέχτηκε ο καλός ιεράρχης Ιωαννίκιος με μεγάλη χαρά. Ήταν το 1775. Σύναξε τους χριστιανούς και άκουσαν το Λόγο του Θεού από τον Άγιο Διδάχο. Έπειτα πάτησε σχεδόν όλα τα χωριά, καθώς έγραψαν και έφτασε ως τη Χιμάρα. Στο Δέλβινο, όπου ξαναπήγε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, ίδρυσε σχολείο. Όπως και στη Μουζίνα. Σιρακάτες, Δρόβιανη, Χιμάρα, Χάλιου και σε πολλά άλλα.
Έφευγε, αλλά συνέχιζε και από μακριά να φροντίζει για την συντήρηση των σχολείων και των δασκάλων. Στην Δρόβιανη εκποίησε τα χρυσαφικά των γυναικών για το σχολείο, πείθοντας τον λαό πως τα γράμματα είναι πολυτιμότερα. Στη Μονή της Δίβρης σύστησε σχολή της αρχαίας διαλέκτου και των επιστημών, με σκοπό την κατάρτιση στελεχών που θα συνέχιζαν το έργο του. Στο Αργυρόκαστρο, οι εξισλαμισμοί και η διγλωσία οδηγούσαν το ελληνικό στοιχείο σε μαρασμό. Σχολείο και περνά στην Δερβίτζανη. Γιατί επέτρεψε ο Θεός να υποδοληθούμε στους Τούρκους? Όταν επέρασαν 300 χρόνια ύστερα από την Ανάσταση του Χριστού μας, έστειλε ο Πανάγαθος Θεός τον Άγιο Κωνσταντίνο και στερέωσε βασίλειων χριστιανικών και είχαν το βασίλειο οι χριστιανοί 1150 χρόνους. Ύστερα το εσήκωσε ο Θεός το βασίλειο από τους χριστιανούς και έφερε τον Τούρκο μέσα από την Ανατολή και του το έδωκε δια εδικών μας καλών, και το είχε ο Τούρκος το βασίλειον χρόνους 328. Τον καιρόν εκείνων επήγαν οι χριστιανοί και ζήτησαν του βασιλέως τρία πράγματα: να φτιάσουν εκκλησίες, να φυλάγουν την Κυριακή τους, να μην κάνουν παζάρια και να έχουν και σχολεία, να μαθάνουν τα παιδιά τους γράμματα. Ο Θεός εφώτισε τον βασιλέα και τους τα εχάρισε, τα οποία είναι γραμμένα εις τον βασιλικόν κώδικα εις την πόλην. Και τι, άξιος ήταν ο Τούρκος να έχει βασίλειον? Αλλά ο Θεός του το έδωκε δια το καλόν μας. Και γιατί δεν έφερε ο Θεός άλλον βασιλέα, όπου ήταν τόσα ρηγάτα εδώ κοντά, να του δώσει? Μόνον έφερε τον Τούρκον μέσα θε από την κόκκινη μηλιά και του το εχάρισε. Διότι ήξερε ο Θεός πως τα άλλα ρηγάτα μας βλάπτουν εις την πίστην. Ο δε Τούρκος δε μας βλάπτει. Άσπρα δώστου και καβαλή και ψέτον από το κεφάλι. Και για να μην κολαστόμεν του έδωκε του Τούρκου και τον έχει ο Θεός τον Τούρκον στο σκύλο να μας φυλάγει. Αυτό όπου έκαμε ο Θεός με τι ομοιάζει? Με φαίνεται πως ομοιάζει με σένα. Εσύ έχεις ένα πεδίο και κρυώνει. Τι κάνεις? Του βάνεις καμπόσα κάρβουνα εμπροσθέντου για να πυρωθεί. Μα το πεδίο είναι μωρόν και απλώνει να πιάσει τα κάρβουνα. Εσύ τι κάνεις?
δια να μην καεί το πεδίο σου, παρακινούμενος από την αγάπη, του παίρνεις τα κάρβουνα και λέγεις: «Καλύτερα ας κρυώσει το παιδί μου παρά να καεί, διότι αν κρυώσει ζεσταίνεται πάλιν, αμή ως αν καεί δεν ιατρεύεται». Έτσι έκαμε και ο Θεός, ως αν είδε πως θενακολαστόμεν, παρακινούμενος από την πολλήν αγάπη που έχει στο γένο μας, ασήκωσε ένα από ημάς του το βασίλειον το ψεύτικον, διέ να μας δώσει το αληθινόν. Δεν σταυρώθη ο Χριστός μας, διέ να μας δώσει μάτιον και προσερνό βασίλειον, αλλά ουράνιον και παντοτινόν. Τώρα και εμείς έχουμε χρέος να δοξάζουμε το Θεόν μας, χιλιάδας φοράς, διά την καλοσύνη όπου μας έκαμε, και να παρακαλούμε πρώτον διά τον βασιλέα και διά όλους τους ζαπιτάδες να τους φωτίζει ο Θεός, να κυβερνούν τον κόσμο με πραότητα και με δικαιοσύνη. Ομοίως να χαίρεστε και να εφραίνεστε όταν πληρώνετε τα χρέγια σας, τα χαράτσια σας, τες δεκατιές σας, διότι καθώς οι μάρτυρες έχησαν το αίμα τους και αγόρασαν τον παράδεισον, και οι ασκητές με την ασκητική του ζωής, έτσι και οι χριστιανοί με τα άσπρα που δίνουν τη σήμερον, με εκείνα αγοράζουν τον παράδεισον. Κηρύττει το Ευαγγέλιο. Τονώνει και διαφωτίζει καθώς περνά σαν αετό στα χωριά και στρουράτες. Αναρρύθμιτα χωριά τον άκουσαν και θα τον θυμούνται για πολλά χρόνια. Thank you.
στον Περάτη ίδρυσε σχολείο, καθώς και στην περιοχή του Κάστρου, όπου άφησε διευθυντή τον μαθητή του Σάπφιο Χριστοδουλίδη. Όλα αυτά τα πληροφορούμεθα από την πρώτη συλλογή ενθυμίσεων που δημοσίευσε ο Σπυρίδων Λάμπρου το 1910, το νέο Ελληνομνήμονα. Περιοδίες του Πατροκοσμά στη γενέτειρα Αιτωλία και Ακαρνανία. Ο Άγιος δεν ξέχασε βέβαια την ιδιαίτερη πατρίδα του, την ορεινή Τριχονίδα. Βρισκόταν εκεί από το 1769 ως το 1970. Είναι ο πρώτος του σταθμός όταν κατέβηκε από τη Μακεδονία. Ευλάβεια εις τους Αγίους και στην Υπεραγίαν Θεοτόκον. Να έχετε ευλάβεια εις όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ναι, μα περισσότερο να έχετε χίλιες φορές εις την Δέσποινά μας, τη Θεοτόκον Μαρίαν, διότι όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού. Αλλά η Δέσποινά μας η Θεοτόκος είναι η Κυρά και Βασίλισσα του ουρανού και της γης και πάσης νοητής και αισθητής κτήσεως, να παρακαλεί για τα σαμαρτίες μας. Πήρε την Θεοτόκον και την έκαμε βασίλισσαν και ετοίμησε το γένος μας. Δια τούτο πρέπει και εμείς αδελφοί μου να τιμόμεν την Δέσποινά μας τη Θεοτόκον με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και με καλά έργα. Το μεγαδένδρο όπου γεννήθηκε είναι το ορμητήριό του και στους ταξιάρχες σύστησε σχολείο όπου δίδασκε ο ίδιος. Όλα εκείνα τα μέρη μαρτυρούν το πέρασμά του. Το χωριό Πουρνάρα πήρε το όνομά του από το Πουρνάρι, όπου ανέβηκε για να κηρύξει. Από το Πετροχώρι πέρασε πολλές φορές, διότι ήταν στο δρόμο που ένωνε τη Δυτική με την Ανατολική Στερεά. Στο Σκληθάρι μίλησε και τα βαθουλώματα σε μία πέτρα είναι τα πατήματα του Αγίου κατά την παράδοση και γεμίζουν από το αγίασμα όπως πιστεύουν. Το νερό αναβλύζει συνέχεια. Ο Άγιος ευλόγησε τα αμπέλια της περιοχής, γιατί πολλές φορές τον ξεκούρασαν στην πεζοπορία του. Οι κάτοικοι βεβαιώνουν ότι δεν πέφτει εκεί ποτέ χαλάζι και τα κρασιά είναι τα καλύτερα. Στις μονές του Ιωάννου του Προδρόμου Δερβέκιστας και των Ισοδίων της Παναγίας Μυρτιάς
δίδαξε πολλές φορές, ιδίως στις πανηγύρις των μονών, που μαζευόταν πολλής κόσμος. Δυστυχώς έκλεψαν την εικόνα του από το τέμπλο της Μονής στη Δερβέκιστα, που ήταν από τις αρχαιότερες. Στις Παπαδάτες, στο ναό της Κίμησης της Θεοτόκου, δίδαξε και έκτισε στη δυτική προέκταση του ναού Νάρθηκα σαν σχολείο. Σώζεται ως σήμερα, καθώς και το υπόστεγο στη νότια πλευρά που χτίστηκε τότε για τις ανάγκες του σχολείου. Οι Έλληνες εξωμώτες μεγάλοι γεωκτήμονες, αλλά και γενικά οι κοτσαμπάσιδες που φέρονταν απάνθρωπα στους εξαθλιωμένους δουλοπάρικους, έβαλαν τους μπράβους τους και τα σκυλιά τους να κυνηγήσουν τον Εθναπόστολο, διότι λέει τους ξεσήκωνε και τους έπαιρνε από τη δουλειά τους. Οι συγκεντρωμένοι όμως χριστιανοί τον έκρυψαν και τον φυγάδεψαν στην Πραψοράχη. Επισκέφτηκε την Φλωριάδα στο τέλος του Σεπτέμβρη του 1761. Φιλοξενήθηκε από τον ηγούμενο της Μονής της Παναγίας στο Δρυμονάρι και την επόμενη ημέρα κήρυξε στη Ράχη, που σήμερα έχει το τοπωνύμιο Σταυρό Σιδερένιος. Κήρυξε κάτω από μια βελανιδιά για την αγάπη προς τον Θεό και τους αδελφούς. Μετά την διδαχή του έμπηξε στην βελανιδιά Σιδερένιο Σταυρό, που φυλάσσεται μέχρι σήμερα, και προφήτευσε ότι άμα το δέντρο ξεραθεί θα γίνει μεγάλο κακό. Το δέντρο, η βελανιδιά δηλαδή, ξεράθηκε το 1939 και ακολούθησε ο πόλεμος του 1940. Στο σημείο εκείνο έχει ανεγερθεί με πρωτοβουλία και δαπάνη του φλωριαδίτη συγγραφέα Θωμά Καλαμπόκη μνημείο σε ανάμνηση της επίσκεψης και της διδαχής του Αγίου. Στο Καθαροβούνι όμως υπάρχει μεγαλοπρεπής ναός του. Στους ταξιάρχες του συνοικισμού Σικιά του Εμπεσού μαζεύτηκε πολλής κόσμος να τον ακούσει. Στη θέση κυλημένο λιθάρι κάθισε να ξεκουραστεί και του έκλεψαν το ραβδί του. Μίλησε προφητικά και είπε: «Σε αυτό εδώ το χωράφι, όταν θα γίνει πόλεμος, θα φεύγουν τόσο γρήγορα που θα απλώσουν 14 χέρια για να κόψουν μία ρόκα, Καλαμπόκι, και δεν θα προφθάσουν. Εδώ θα σφαγούν 5 καπεταναίοι». Ευλόγησε φεύγοντας το βουνό της Καλάνας, γιατί πολλές ψυχές θα έσωζε, όπως είπε, σε καιρό χαλασμού. Ο Άγιος Κοσμάς πέρασε από το Ξηρόμερο 3 φορές. Στάθηκε και κήρυξε σε όλα τα μοναστήρια της περιοχής. Μερικά τα χρησιμοποίησε σαν ορμητήριο για τις περιοδίες του. Για παράδειγμα, δίδαξε και πηγαίνοντας προς τη Βόνιτσα, δίδαξε το πλήθος κάτω από ένα πλάτανο. Τιμή εις τους ιερείς. Όθεν και εσείς, χριστιανοί μου, όλοι κοινώς πρέπει να σέβεστε και να τιμάτε τους παπάδες και να μην τους πικραίνετε. Μήτε να τους ρίχνετε χρέη και δοσήματα, για να παρακαλούν το Θεό δια την ψυχή σας και δια την ζωή σας, και για τα πράγματά σας και τα έργα των χειρών σας. Διατί να εξεύρετε ότι ένας ιερεύς είναι μεγαλύτερος από έναν βασιλέα και περισσότερο είναι ανώτερος και από έναν άγγελον, επειδή και είναι μεσίτης του Θεού και ανθρώπων και αξιώνεται και επιτελεί τα Άγια Μυστήρια, μάλιστα το μέγα και φρικτόν μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, όπου το βλέπουν οι άγγελοι και τρέμουν. Όθεν όσον μπορείτε να τους σέβεστε και να τους ευλαβείστε.
Ακόμη πλέον περισσότερο να ευλεβήσετε τον αρχιερέα σας ότι αυτός είναι διορισμένος από τον Θεό εδώ επάνω στην γη, εις τύπων Χριστού, και όσα να δες είναι δεμένα και όσα λύς είναι λελειμμένα, και να του δίνετε εκείνα τα δίκαια όπου σας γυρεύει με όλη σας την καρδία. Διατί και αυτός έχει έξοδα και τραβά τόσα βάσανα από τους εξωτερικούς, και όταν έρχεται εις την χώρα σας να το δέχεστε με χαράν και να του κάμνετε την πρέπουσαν τιμήν και την δεξίωσιν, δια να αναβάνετε την ευλογία του. Να απέχετε, αδελφοί μου κοσμικοί, και να μην κατηγοράτε τους παπάδες σας, να μην τους ευρίζετε και να μην τους παραμελείτε, διότι βάνετε φωτιά και καίεστε, διότι οι παπάδες είναι και ανώτεροι από τους βασιλείς, ανώτεροι και από τους αγγέλους. Εγώ, αδελφοί μου, η γνώμη μου έτσι με λέγει να κάμω. Για να απαντήσω έναν παπά και έναν βασιλέα, με φαίνεται εύλογον, όπως τον παπά να βάλω να καθίσει ανώτερα από τον βασιλέα. Και να απαντήσω έναν παπά και έναν άγγελον, πρωτύτερον θα χαιρετήσω τον παπά παρά τον άγγελον. Γιατί, αδελφοί μου, είναι ανώτερος και από την Αγία Τράπεζαν. Ανώτερος και από το Άγιον Ποτήριον. Διότι το Άγιον Ποτήριον είναι άψυχον. Μα ο Ιωρεύς μεταλαμβάνει τα άχρατα μυστήρια καθεκάστην ημέραν το τίμιον σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού. Εγώ, αδερφοί μου, δεν έχω καμία κατηγορία να κάνω των παπάδων, διότι είναι παπάδες και έχουν τον Χριστόν όπου τους παιδεύει, και ό,τι σφάλμα κάνουν οι παπάδες έχει ο Χριστός μας ράδων σιδερένια δι' αυτούς. Δι' εκείνους όπου έχουν να γίνουν παπάδες έχω να μιλήσω. Εσύ, αδελφέ μου, που έχεις να γίνεις παπάς, να γίνεις 18 χρονών αναγνώστης, 20 υποδιάκονος, 25 ιεροδιάκονος και 30 παπάς, και να μαθάνεις γράμματα ελληνικά και να εξηγάς το Ευαγγέλιο. Να το κλείς και έπειτα να το εξηγάς εις τους χριστιανούς. Να γίνεσαι, αδελφέ μου, παπάς, διε να σώσεις την ορία σου. Ή δε και γίνεσαι παπάς δια ανάπαυση, ή γίνεσαι δια δόξαν, ή γίνεσαι παρανόμος, σου κόβει ο Θεός στη ζωή σου παράκαινα και πηγαίνει η ψυχή σου στην κόλαση και καίεται πάντοτε. Και να σε παρακαλέσουν, αδελφέ μου, οι κοσμικοί να γίνεις παπάς χωρίς άσπρο. Τότε είσαι καλότυχος και τρισμακάριος. Τότε είσαι ανώτερος από τους αγγέλους. Άκουσαν ο Λίσταρχος Κούλιας με τους συντρόφους του και άλλαξαν ζωή. Δείχνει στους ανθρώπους ότι πρέπει να ζουν κατά τις εντολές του Ευαγγελίου. Στην αυλή της ζωοδόχου πηγής, της Ζάβιστας, αρχοντοχώρη, αποκάλυψε τους δύο μοιχούς που χρησιμοποίησαν το κήρυγμα για να συναντηθούν κρυφά και τους βρήκε ο θάνατος την ώρα της συνάντησης. Πολλοί μετανόησαν τότε και ανάμεσά τους η μάγισσα Χρυσάφο. Πριν φύγει από εκεί, ίδρυσε σχολείο στο ναό του Αγίου Αθανασίου. Περί αγάπης. Φυσικό μας είναι να αγαπούμε τους αδελφούς μας, διότι είμεθα μίας φύσεως. Έχουμε ένα βάπτισμα, μίαν πίστη. Τάχραντα μυστήρια μεταλαμβάνομαι. Ένα παράδεισον ελπίζομαι να απολαύσουμε. Καλότυχος εκείνος ο άνθρωπος που αξιώθηκε έλαβεν στην καρδία του αυτές τις δύο αγάπες. Αγάπην εις το Θεόν και εις τους αδελφούς του.
έχει πάντα τα αγαθά και αμαρτίαν δεν μπορεί να κάνει. Και όποιος δεν έχει τον Θεόν στην καρδία του έχει τον διάβολον. Και όποιος έχει τον διάβολον έχει πάντα τα κακά και όλες τις αμαρτίες τες κάνει. Χιλίας χιλιάδας καλά να κάνουμε, αδελφοί μου, νηστείας, προσευχάς, ελεημοσύνας και το αίμα μας να χύσουμε δια το Χριστόν μας και δεν έχουμε αγάπην τις δύο αυτές αγάπες αλλά έχουμε το μίσος και την έχθραν εις τους αδελφούς μας, όλα εκείνα τα καλά όπου εκάμαμε είναι του διαβόλου και στην κόλαση πηγαίναμε. Μα καλά θέλετε επί μετακίνη τη λίγη έχθρα που έχουμε εις τους αδελφούς μας, έχουμε τόσα καλά καμωμένα εις την κόλαση πηγαίναμε. Ναι αδελφοί μου, μετακίνο πηγαίναμε διότι εκείνη έχθρα είναι φαρμάκι του διαβόλου. Και καθώς βάναμε μέσα σε 100 οκάδες αλεύριο λίγων προζύμι και έχει τόση δύναμη και κουφίζει όσον ζυμάρει και αν είναι, έτσι είναι και η έχθρα. Όλα εκείνα τα καλά όπου εκάμαμε τα γυρίζει και τα κάμνει όλα φαρμάκια του διαβόλου. Εδώ χριστιανοί μου, πώς πηγαίνετε? Έχετε την αγάπη αναμέσως σας? Αν ίσως και θέλετε να σωθείτε, κανένα άλλο πράγμα να μην ζητήσετε εδώ στον κόσμο από την αγάπη. Είναι εδώ κανένας από την ευγενιά σας όπου να έχει αυτή την αγάπη εν στους αδελφούς του? Ας σηκωθεί επάνω να μου το πει, να τον ευχηθώ κι εγώ, να βάλω κι όλους τους χριστιανούς να το συγχωρήσουν, να αναλάβει μία συγχώρηση όπου να έδινε χιλιάδες φλωρία δεν θα την έβρισκε. Εγώ Άγιε του Θεού αγαπώ το Θεό και τους αδελφούς μου. Ακούστηκε μία φωνή. Καλά παιδί μου, έχετε την ευχή. Πώς σε λέγουν το όνομά σου? Κώστας, απαντά. Τι τέχνη κάνεις? Πρόβατα φυλάγω. Το τυρί όταν το πωλείς το ζυγιάζεις? Το ζυγιάζω. Εσύ παιδί μου έμαθες να ζυγιάζεις το τυρί και εγώ να ζυγιάζω την αγάπη. Το ζύγι εντρέπεται τον αυθέντη του? Όχι. Τώρα να ζυγιάσω κι εγώ την αγάπη σου. Κι αν είναι σωστή και δεν είναι εξήγηκη, τότε να σε ευχηθώ κι εγώ να βάλω κι όλους τους χριστιανούς να σε συγχωρήσουν. Πώς να σε καταλάβω παιδί μου πως αγαπάς τους αδελφούς σου? Εγώ τώρα εδώ που περιπατώ και διδάσκω στον κόσμο, λέγω πως τον κύριο Κώνστα τον αγαπώ σαν τα μάτια μου. Μα εσύ δεν το πιστεύεις. Θέλεις να με δοκιμάσεις πρώτον και τότε να με πιστεύσεις? Εγώ έχω ψωμί να φάω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω κομμάτι και σε, όπου δεν έχεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αν εγώ να φάγω όλο το ψωμί και εσύ να πεινάς, τι φανερώνω? Πως η αγάπη όπου έχω εσύ είναι ψεύτης. Έχω δύο ποτήρια κρασί να πιω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω και σένα από αυτό να πεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αν ίσως και δεν σε δώσω σένα, είναι κάλπικη αγάπη. Έχω και δύο-τρία φορέματα μέσα στο σεντούκι φυλαγμένα, να τα τρώγει το σκουλίκι. Και εσύ να περιπατείς γυμνός, είναι κάλπικη αγάπη. Είσαι λυπημένος, απέθανε η μήτρη σου, ο πατήρ σου. Αν ίσως και έρθω να σε παρηγορήσω, τότε είναι η αληθινή αγάπη μου. Αν ίσως ή κλαίεις και θρυνείς και εγώ τρώγω, πίνω και χορεύω, ψεύτικη είναι η αγάπη μου. Το αγαπάς εκείνο το φτωχό το παιδί? Το αγαπώ. Αν το αγάπας, το έπαιρνε σε ένα υποκάμισο που είναι γυμνό, να παρακαλεί για εκείνο για την ψυχή σου. Τότε είναι η αληθινή αγάπη, αμή τώρα είναι ψεύτη. Δεν είναι έτσι, χριστιανοί μου? Με ψεύτικη αγάπη δεν πηγαίναμε στον παράδεισο. Τώρα σαν θέλει να κάνει την αγάπη μάλαμα, πάρε και ένδυσε τα φτωχά παιδιά και τότε να βάλω σε συγχώρηση. Το κάνεις τούτο? Το κάμνω, χριστιανοί μου. Ο Κώστας κατάλαβε πως η αγάπη που είχε έως τώρα ήταν ψεύτικη και δεν θέλει να την κάνει μάλαγμα να ενδύσει τα φτωχά παιδιά. Επειδή και τον επαιδεύσαμε και τον εκάναμε και ξανακοκκίνησε κομμάτι, σας παρακαλώ να επείτε δια τον κύριο Κώστα τρεις φοράς «Ο Θεός συγχωρήσει και ελεήσει αυτόν». Είναι κανένας εδώ όπου να έχει αυτή την αγάπη στο Θεό και στους αδελφούς καθώς ο Χριστός μας? Εγώ Άγιε του Θεού, άκουσε παιδί μου να σε υπό, είπε σε κάποιον. Η τελή αγάπη είναι να πουλείς όλα σου τα πράγματα, να τα δώσεις σε ελεημοσύνη και να πηγαίνεις κι εσύ να έβρεις κανένα αυθέντη, να πουληθείς σκλάβος και όσα πάρεις να τα δώσεις όλα, να μην κρατήσεις ένα άσπρο. Ή μπορείς να το κάνεις αυτό να γίνεις τέλειος? Βαρύ σε φαίνεται. Άκουσε.
στην Ανατολή ήταν δεσπότης. Το πήραν από την επαρχία του 100 ανθρώπους σκλάβους. Επούλησε όλα του τα πράγματα και τους εξεσκλάβωσε. Ένα πεδίο μιανής πτωχής χείρας απόμενε σκλαβωμένο. Δεν είχε πώς να το ξεσκλαβώσει και αυτός τι κάνει. Πηγαίνει και ξουρίζεται. Επήγε και παρακάλεσε τον αυθέντιο που είχε το πεδίο να το ελευθερώσει και να κρατήσει εκείνον τον σκλάβον. Το ελευθέρωσεν από τη σκλαβιά και αυτός εκάθισεν εις τον αυθέντη και περνούσε μεγάλην σκληραγωγίαν έως όπου δια την υπομονήνο που έκανε τον εξίσον ο Θεός και έκανε θαύματα. Ύστερα τον ελευθέρωσεν ο αυθέντης του και πάλιν έγινε αρχιερεύς και καθώς ήταν και πρωτήτερα. Την αυτήν αγάπην θέλει ο Θεός να έχουμε και εμείς. Ευρίστε κανένας να έχει αυτή την αγάπη, να κάνει καθώς έκαμνα και ο δεσπότης. Βαρύ σου φαίνεται. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, κάμε άλλο. Μη πουληθείς εσύ σκλάβος, μόνον πούλησε τα πράγματά σου. Δώσε τα όλα ελεμοσύνη. Το κάνεις. Ακόμη βαρύ σε φαίνεται και αυτό. Ας έρθουμε παρακάτω. Δεν μπορείς να δώσεις άλλους τα πράγματα, δώσε από τα μισά. Δώσε από τα τρίτα, ένα δώσε. Από τα πέντε, ένα. Ακόμη, βαρύ σε φαίνεται. Κάμε άλλο. Δώσε από τα οκτώ. Δώσε από τα δέκα. Ένα. Το κάμνεις. Ακόμη βαρύ σε φαίνεται. Κάμε άλλο. Μη κάμεις ελεημοσύνη. Μη πολιθείς σκλάβος. Ας έρθουμε παρακάτω. Μη πάρεις το ψωμί του αδελφού σου. Μη πάρεις το εξωφόρι του. Μην τον κατατρέχεις. Μην τρως με τη γλώσσα σου. Τον ίδιο. Μήτε και αυτό το κάνεις. Ας έλθαμε παρακάτω. Κάμε άλλο. Τον ευρύγες τον αδελφόν σου μέσα στη λάσπη και δεν θέλεις να τον ευγάλεις. Καλά. Δεν θέλεις να του κάνεις καλό. Μη του κάνεις κακόν. Άφησέ τον. Πώς θέλουμε να σωθούμε, αδελφή μου. Το ένα βαρύ φαίνεται. Το άλλο βαρύ. Πού να πάμε παρακάτω. Δεν έχουμε να κατεβούμε. Ο Θεός είναι έσπραχνος, ναι. Μα είναι και δίκαιος, έχει και ράδον σιδηράν. Η αγάπη, αδελφή μου, έχει δύο ιδιώματα. Ένα να δυναμώνει τον άνθρωπο εις τα καλά και άλλο να τον νεκρώνει εις τα κακά. Στοχαστείτε. Είναι μια μητέρα και έχει το παιδί της. Παίρνει ψωμί να φάγει, κλαίει το παιδί της. Ευθύς αλυσμονά το ψωμί, διά να το παρηγορήσει. Από τι παρακινείται η μητέρα? Από την αγάπη που έχει στο παιδί της. Νιστάζει η μητέρα και θέλει να κοιμηθεί. Κλαίει το παιδί της. Ευθύς αλυσμονά τον ύπνο για να το παρηγορήσει. Από τι παρακινείται? Από την αγάπη. Είναι άρρωστη η μητέρα. Κλαίει το παιδί της. Ευθύς αλυσμονά την αρρώστια για να παρηγορήσει το παιδί της. Από τι παρακινείται? Από την αγάπη. Εγώ πιάνω το σπαθί να σε φωνεύσω. Αν ίσως και σε αγαπώ, ευθύς η αγάπη μου νεκρώνει τα χέρια. Θέλω να σε κλέψω. Η αγάπη δεν με αφήνει. Θέλω να σε προδώσω, να σε φωνεύσω, να σε κατατρέξω ή ό,τι άλλο κακό να σου κάνω. Η αγάπη δεν με αφήνει να σου κάνω κανένα κακό. Ευθύς με νεκρώνει. Εγώ λέγω πως σε αγαπώ, μα θέλεις να αγαπώ και το παιδί σου. Και τότε είναι η αληθινή αγάπη. Ή δεν λέγω πως εσένα σε αγαπώ και το παιδί σου να μισώ, δεν είναι αληθινή αγάπη, όπου έχω εσένα είναι ψεύτικη. Εγώ λέγω πως τον Θεόν τον αγαπώ που δεν τον βλέπω. Εσένα όπου σε έχω αδελφόν και σε βλέπω, δεν σε αγαπώ. Λοιπόν είμαι ψεύστης. Δια τούτου αδελφοί μου, αν ίσως και θέλουμε να σωθούμε, να μην ζητήσουμε εδώ εις τον κόσμο κανένα άλλο πράγμα παρά αυτήν την αγάπη να έχουμε εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας. Πεζοπορεί και επισκέπτεται όλα σχεδόν τα χωριά της πατρίδας του. Οι χωρικοί και οι απλοί παπάδες δεν ξεκολλούν, μα τον ακολουθούν όπου πάει. Εδώ έφαγε ψωμί και ήπιε νερό μετά το κήρυγμα στους Αγίους Τρίφωνα και Ιωάννη Πρόδρομο, λένε, και μετά καθαγίασε τον ναό του Αγίου Νικολάου μέσα στο χωριό της Μπαμπίνης. Στο ξηρόμερο άκουσε την κοίμηση του πατέρα του. Πήγε για τελευταία φορά στο χωριό του να κάνει το μνημόσυνό του, αλλά και της μάνας του που είχε προηγηθεί. Πήγε τρεις φορές στο βραχώρι να διδάξει.
διότι τα δύο τζαμιά του Ζαπαντιού και οι ισχυροί Τούρκοι τρομοκρατούσαν τους Έλληνες, αλλά και οι πλούσιοι γεωκτήμονες εξωμώτες, όπως ο περίφημος Μουσταφάς ή ο Δέμος από Αδάμ, καταπίεζαν τους δύστιχους ραγιάδες. Ο φόβος να τουρκέψουν ήταν μεγάλος, αλλά και ο λόγος του Άγιου Διδάχου ήταν επίσης μεγάλος και η παρουσία του γεμάτη θεία χάρη. Από το Βραχώρι δεν έφυγε πριν ιδρύσει σχολείο. Εκκλησιασμός. Πρέπει και εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί όταν πηγαίναμε στην εκκλησία να στεκόμεστεν με βλάβιαν, με φόβον και τρόμον, για να λάβομεν συγχώρησιν των αμαρτιών μας. Και καθώς όταν μπαίνομεν μέσα εις τον τάφον και αλυσμονούμεν όλα τα κοσμικά, ομοίως και όταν μπαίνομεν μέσα εις το στασίδι, πρέπει να αλυσμονούμεν όλα τα κακά. Το στασίδι τι είναι? Ένας τάφος ορθός. Και μας το εχάρισεν ο Θεός για διδάσκαλον, να μπαίνουμε μέσα και να στοχαζόμεθα τις αμαρτίες μας, τον θάνατον, την κόλαση, τον παράδεισον. Αν το κάνετε έτσι, πολύ καλά το κάνετε. Ιδέ και πηγαίνετε και στολίζεστε και περιεργάζεστε ένας τον άλλον και κάνετε κουβέντες και λακριντιά μέσα στην εκκλησία, βάνετε φωτιά και καίεστε. Το σημαδεμένο δέντρο στο Αγγελόκαστρο και ο Σταυρός ανάμεσα σε σταμνά, λυσιμάχια και χρυσοβέργη μαρτυρούν το πέρασμά του. Στη συνέχεια δίδαξε στο Μεσολόγγι, ετωλικό και νεοχώρι. Συγκέντρωσε τον κόσμο στη Μαγούλα για να τους μιλήσει. Έφτασε ως τον Αχελώο, αλλά στην κατοχή δεν μπήκε όταν αντίκρισε εκεί το τουρκικό τζαμί και δεν είδε προθυμία από τους κατοίκους να τον ακούσουν. Φυσικά δεν ξέχασε την Αύπακτο ούτε το Γαλαξίδι. Κομποσκίνη και Σταυρός. Τώρα εις το τέλος σας συμβουλεύω να κάμετε όλοι σας από ένα κομπολόγι, μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, παιδιά και κορίτσια, και να έχει 103 σπυριά, και να το κρατείτε με το αριστερό χέρι και με το δεξιό να σμίγεις τα τρία σου δάχτυλα, να κάμνεις το σταυρό σου και να λέγεις: Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε και Λόγε του Θεού του Ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελέησόν με των αμαρτωλών και ανάξιων δούλων σου. Μέσα στο Κύριε Ιησού Χριστέ, θεωρείται η Αγία Τριάς, ο Θεός, η ένσαρκος οικονομία του Χριστού μας, η δεσποινά μας, η Θεοτόκος, οι πάντες και πάντες οι Άγιοι. Ο Πανάγαθος Θεός τον Σταυρόν μας εχάρισε. Με το Σταυρόν ευλογούμεν και τα άχρατα μυστήρια. Με το Σταυρόν ανοίγουμεν και τον Παράδεισον. Με το Σταυρό να κατακαίωμεν και τους δαίμονας. Μα πρώτα και εμείς να έχουμε το χέρι μας καθαρόν από αμαρτίες και αμόλυντο, και τότε, όσον κάνουμε το Σταυρόν, κατακαίεται ο διάβολος και φεύγει. Ιδέ και ήμεθα με μολυσμένοι με αμαρτίες, δεν πιάνεται ο Σταυρός όπου κάναμεν. Όταν, αδελφοί μου, ή τρώτε ή πίνετε κρασί ή νερόν ή περιπατείτε ή δουλεύετε, να μην σας λείπει αυτός ο λόγος από το στόμα σας και ο σταυρός από το χέρι σας. Και αν μπορείτε το ημερόνυχτο να κάνετε και 50 και 100 κομποσκίνια, καλών και άγιων είναι έργων. Και να προσεύχεστε πάντοτε την αυγή και το βράδυ και μάλιστα το μεσονυχτικόν όλων όπου είναι η ησυχία. Ακούσατε, χριστιανοί μου, πως πρέπει να γίνει το σταυρός και τι σημαίνει. Μας λέγει το Άγιον Ευαγγέλιον πως η Αγία Τριάς ο Θεός
δοξάζεται εις τον ουρανόν περισσότερον από τους αγγέλους. Τι πρέπει να κάνεις κι εσύ? Σμίγεις τα τρία σου δάχτυλα με το δεξιό το χέρι σου και μην μπορώντας να ανεβείς τον ουρανόν να προσκυνήσεις, βάνεις το χέρι σου στο κεφάλι σου, γιατί το κεφάλι σου στρογγυλό και φανερώνει τον ουρανόν και λέγεις με το στόμα. Καθώς εσείς οι άγγελοι δοξάζετε την Αγία Τριάδα εις τον ουρανόν, έτσι κι εγώ ο δούλος ανάξιος δοξάζω και προσκυνώ την Αγία Τριάδα. Και καθώς αυτά είναι τρία, είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί, έτσι είναι και η Αγία Τριάς ο Θεός, τρία πρόσωπα και ένας μόνον Θεός. Κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι σου και το βάνεις εις την κοιλία σου και λέγεις: «Σε προσκυνώ και λατρεύω, Κύριέ μου, ότι κατεδέχθης και σαρκώθης εις την κοιλίαν της Θεοτόκου διά τας αμαρτίας μας». Το βάζεις πάλι στον δεξιόν σου όμον και λέγεις: «Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με συγχωρήσεις και να με βάλεις εις τα δεξιά σου με τους δικαίους». Βάνοντάς το πάλι εις τον αριστερό όμον λέγεις: «Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, μη με βάλεις εις τα αριστερά με τους αμαρτωλούς». Έπειτα κύπτοντας κάτω εις την γην, λέγεις: «Σε δοξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, ότι καθώς ευάρθηκες εις τον τάφον, έτσι θα βαρθώ και εγώ». Και όταν σηκώνεσαι ορθώς, φανερώνεις την Ανάσταση και λέγεις: «Σε δοξάζω, Κύριέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω». Πως αναστήθηκες από τους νεκρούς για να μας χαρίσεις την ζωή την αιώνιον. Αυτό σημαίνει ο Πανάγιος Σταυρός. Περιοδίες του Αγίου Κοσμά στην Ευρυτανία. Το πέρασμα του Πατροκοσμά από την Ευρυτανία έχει χαραχτεί και στην προφορική και στην γραπτή παράδοση αυτής της περιοχής. Στο χωριό Μιάρα, Καλυθέα σήμερα, βασιλεύει η διχόνια και δεν πρόκοψε ποτέ, είπε ο Πατροκοσμάς μετά το κήρυγμά του, βλέποντας την απροθυμία των κατοίκων. Μιαροί εισί και μιαροί έσονται εις τον αιώνα τον άπαντα. Και στο Σπαρτιά, όπου μετά τον λόγο του τον κάλεσε ο πρώτος του χωριού στο σπίτι του για να του επιδείξει τα καλά του, είπε: «Δεν θα έρθω. Τι να τα κάνω εγώ τα πλούτη σου, και εσύ που τα έχεις τι τα θέλεις? Γρήγορα εδώ θα φτάσει η καταστροφή». Το χωριό ξεκληρίστηκε όλο από την Πανούκλα. Στην τοποθεσία Ζυγός, έξω από το χωριό Στένωμα, έχτισαν ναό στο όνομά του. Και από την κατολίσθηση, το 1778 έμεινε απείραχτος μόνο ο Άγιος Γεώργιος Τάγραφα, όπου μίλησε ο Άγιος. Στο Τροβάτο είναι η αφορισμένη Λάκα. Μιλάνε ακόμη και σήμερα στο χωριό για τον αφορισμό του Αγίου, όταν οι βοσκοί γελούσαν και άφησαν τα σκυλιά για να τον φάνε. Μοναστηράκι, όπου ο Αγιάνθρωπος δίδαξε στο πρόθυμο πλήθος, βεβαίως ένα βοσκό που φοβόταν πως τα γίδια του θα κάνουν ζημιά σε ξένο χωράφι για το αντίθετο. Στη Χρύσο μάλωσε δύο παιδιά που σκότωσαν ένα φίδι να του το κάνουν δώρο και μετά τα ευλόγησε. Βάρινε η ατμόσφαιρα σαν προφήτευσε την καταστροφή του χωριού που έγινε από τους Γερμανούς το 1942. «Μη φοβάσαι, παιδί μου», είπε σε έναν από τους ακροατές του στον Άγιο Δημήτριο. «Δεν έπαθαν τίποτα τα πράγματά σου. Θα τα βρεις να αναχαράζουν». Οι κάτοικοι τον άκουγαν εγκαταλείποντας τις δουλειές τους για τρεις μέρες. Τα θαυμαστά γεγονότα ακολουθούσαν τον Άγιο στις περιοδίες του. Ο μικρός Κωστάκης, που ακολουθούσε τον Άγιο όταν έφυγε από τον Μάραθο, ξαναβρέθηκε στο σπίτι του με την ευλογία του παππούλη σαν βράδιασε. Τα προφητικά του λόγια συμπλήρωναν τις διδαχές του. «Στην Παλιοκαριά, όπου σμίγουν τα δυο ποτάμια», είπε βάζοντας το ραβδί του, «ως εδώ θα έρθει το βρωμερό έθνος». Και ως εκεί έφτασαν οι Ιταλοί το 40. Η αγάπη του δεν τον εμπόδισε να επιπλήττει όταν έβλεπε έκτροπα, αλλά και η άρνηση ή η έλλειψη υποδοχής του είχε συνέπειες.
σε ανθρώπους που έχουν τόσο εγωισμό, ο Χριστός δεν βρίσκει τόπο να καθίσει, είπε στη Βαλαώρα, κοιτάζοντας τους καμαρωτούς φουστανελάδες που δεν έδιναν και πολύ σημασία στο κήρυγμα. Ταπείνωση και υπερηφάνεια. Πρέπει και εμείς αδελφοί μου να στοχαστούμε τι κακό πράγμα είναι η υπερηφάνεια και τι καλό πράγμα είναι η ταπείνωση. Πως η υπερηφάνεια εκκρέμισε τον διάβολο από την αγγελική δόξαν και χεινακέεται πάντοτε στην κόλαση και πως η ταπείνωση εβάσταξε τους αγγέλους των ουρανών να χαίρονται πάντοτε εκείνην την δόξαν της Αγίας Τριάδος. Πρέπει ακόμη να στοχαστούμε πως ο Πανάγαθος Θεός μισεί των υπερήφανων και αγαπά των ταπεινών. Και όχι μόνο ο Θεός, αλλά και εμείς οι άνθρωποι όταν ειδούμε κανένα ταπεινόν, τον βλέπουμε ως άγγελον. Μας φαίνεται να ανοίξουμε την καρδιά μας να το βάλουμε μέσα. Και όταν ειδούμε κανέναν υπερήφανον, τον βλέπουμε σαν τον διάβολον. Γυρίζουμε το πρόσωπό μας από το άλλο μέρος να μην το βλέπουμε. Ας φεύγουμε λοιπόν αδελφοί μου την υπερηφάνεια, διότι είναι πρώτη θυγατέρα του διαβόλου. Είναι στράτα όπου μας πηγαίνει στην κόλαση και να έχουμε την ταπείνωση ως άνω που είναι αγγελική. Είναι στράτα όπου μας πηγαίνει στον παράδεισο. Και βλέπουμε φανερά. Όταν ειδούμε καμία γυναίκα και είναι ταπεινή, είναι άσχημη, έχει ξεσχισμένα φορέματα λερωμένα, είναι κουλή, κουτσή, μα είναι σκεπασμένη με την εντροπή, μας φαίνεται ως σαν άγγελος. Ομοίως πάλι βλέπουμε μια γυναίκα έχει φανταχτερά φορέματα και στολίδια, λάμπει ως σαν τον ήλιον, μα είναι υπερήφανη, αδιάντροπη, ξέσκεπη. Φαίνονται τα μαλλιά της, τα στήθη της, μας φαίνεται ως σαν κάλπικο, άσπρο. Μας φαίνεται ως σαν ο διάβολος. Γυρίζουμε το πρόσωπό μας από το άλλο μέρος να μην τη βλέπουμε. Εμένα έτσι με φαίνεται, χριστιανοί μου, η ευγενία σας δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Εδώ πώς πηγαίνετε, χριστιανοί μου, την ταπείνωση αγαπάτε ή την υπερηφάνεια? Όποιος αγαπά την ταπείνωση, ας σηκωθεί επάνω να μου το επεί να τον ευχηθώ. Εγώ, Άγιε του Θεού, αγαπώ την ταπείνωση. Εσύ όπου λέγεις πως αγαπάς την ταπείνωση νυχδί σου και πέρασε όλους τους ανθρώπους ολόγυρα, δεν το κάμνεις, εντρέπεσαι, κάμε άλλο. Κόψε το μισό σου μουστάκι και έβγαζε το παζάρι. Μήτε και αυτό δεν το κάμνεις, το εντρέπεσαι. Δεν το λέγω για σένα μόνον, αλλά για να ακούσουν κι άλλοι. Μη λέγεις πως είσαι ταπεινός, μέσα είναι το γουρουνόπουλο της υπερηφανίας. Με βλέπεις και εμέ με τούτα τα γένια. Όλο υπερηφάνεια είναι γεμάτα και ο Θεός να μας την ξεριζώσει από την καρδιά μας. Ο χριστιανός χρειάζεται δύο πτέρυγες για να πετάξει να πηγαίνει στον παράδεισο με την αγάπη και με την ταπείνωση. Στα Βραγιανά, στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, προφήτευσε την καταστροφή του στον νεοκόρο που το φρόντισε ευσυνείδητα. Στην Πρασιά έστησε σιδερένιο σταυρό και ζήτησε να φωνάξουν το μόνο άνθρωπο που έλειπε από την συγκέντρωση. Ήταν ένας ληστής. Του είπε τότε να σφίξει στις χούφτες του τα κλεμμένα χρυσά δαχτυλίδια. Το έκανε και είδαν όλοι φρύτοντας να στάζουν αίμα. Ο ληστής μετανόησε και έγινε μοναχός στον προφήτη Ηλία. Μαζεύτηκε πολλοί κόσμος εκεί και ο Πατροκοσμάς μίλησε ως το βράδυ, καθησυχάζοντας ένα βοσκό που ανησυχούσε για τα ζωντανά του. Εκεί στον Αηλιά βρίσκεται και η κυλημένη πέτρα, η πέτρα του Πατροκοσμά, που άρχισε να κυλά κατά πάνω στον κόσμο και ο Άγιος την σταμάτησε, σταυρώνοντάς τη με το ραβδί του. Η Πρασιά έχει ένα κυπαρίσι 1500 ετών, που το Υπουργείο Πολιτισμού αναγνώρισε ως διατηρηταίο μνημείο του φυσικού κόσμου. Ο Άγιος είχε πει τότε, «Άμα ξεραθεί το κυπαρίσι από την ρίζα, μην ελπίζετε να ελευθερωθείτε. Αν όμως αρχίσει να ξεραίνεται από την κορυφή, τούτο θα είναι σημάδι λευτεριάς». Ξεράθηκε η κορυφή του το 1821. Περιοδίες του Αγίου Κοσμά στα Ιόνια νησιά. Τα Ιόνια νησιά δέχτηκαν πυκνές επισκέψεις του Πατροκοσμά, ιδιαίτερα μετά τα ορλοφικά.
κήρυξε, δίδαξε, εξομολόγησε, έφερε τη συγχωρητικότητα στις καρδιές των ανθρώπων. Παντού έγινε μια ειρηνική επανάσταση, ιδιαίτερα στην Κεφαλονιά και τη Λευκάδα, όπου η μνήμη του παραμένει ως σήμερα. Οι γυναίκες των αρχόντων, ακόμα και των Βενετών, έδωσαν τα χρυσαφικά και τα μεταξωτά τους για τους φτωχούς. Έχθρες διαλύθηκαν, χωρισμένα ζευγάρια ενώθηκαν πάλι, πόρνες άλλαξαν ζωή μετανοημένες. Η πατριαρχική άδεια του Σοφρονίου έκανε εύκολο το έργο του στα Επτάνησα και στις μητροπολιτικές περιφέρειες της Τουρκίας. Κήρυξε σε όλα τα χωριά της Κεφαλονιάς, έστησε σταυρούς και εκεί γίνονταν θαύματα. Εις το μέσον του παζαριού του Αργοστολίου, Ήτης είναι χώρα της αυτής Κεφαλινίας, όπου άφησε ο Άγιος ένα τιού των σταυρών, ανέβλησε ένα νερό θαυμαστών, το οποίο φαίνεται έως την σήμερον, χωρίς ποτέ να ολιγοστεύσει. Οι σταυροί του φυλάχτηκαν για πολλά χρόνια, όπως εκείνος που φυλάχτηκε στο ναό της Μεταμορφώσεως και επέζησε ως τους σεισμούς του 1953. Στα Χαβδάτα, σε ένα πηγάδι που σώζεται ακόμα, κάθισε να διδάξει, μα δεν τον άφηνε να ακουστεί τα τζιτζίκια. «Σοπάστε εσείς να μιλήσουμε εμείς», τα διέταξε και έπαψαν. Στη Μονή Μιλαπηδιάς σώζονται οι επιστολές που έστελνε στις Μητροπόλεις για να ζητήσει άδεια να μιλήσει. Ακόμη και σε Τούρκο διοικητή έστειλε. Ποιος τολμούσε να αρνηθεί όταν έβλεπε το πλήθος που τον ακολουθούσε? Στην άσο της Κεφαλονιάς υπάρχει η ελιά και το προσκυνητάρι με την επιγραφή. Στο χώρο αυτό τον Ιούνιο του 1777 κήρυξε για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά ο Άγιος Φωτιστής των Σκλάβων, Κοσμάς ο Ετωλός. Βορειοϋπηρώτης Ιωάννης Κόκαλης, που ακολούθησε τον Άγιο από το χωριό Κουλουράτα ως το Αργοστόλι, παντρεύτηκε με την παρακίνησή του ένα κορίτσι. «Εκείνο που μου έδωσε νερό στα Κουλουράτα», όπως του είπε ο πατροκοσμάς, του άφησε σαν ενθύμιο τις παντούφλες του, που έμεινε στην οικογένεια Κόκαλη ως το 1958, οπότε μεταφέρθηκαν στο μοναστήρι των Αγριλίων. Στο μοναστήρι αυτό υπάρχει γραπτή μαρτυρία του περάσματος και του κηρύγματος του Αγίου. Εκεί έδωσε η Παναγία σημάδι το 1914 για το κακό που ερχόταν. Ενώ έκαναν παράκληση μπροστά στη θαυματουργή εικόνα της, δάκρυσε με ματωμένο δάκρυ που είδαν όλοι να βάφει την εικόνα σε εκείνο το σημείο. Ο τόπος είναι κατάφυτος από αγριλιές και ανάμεσά τους δεσπόζει σήμερα το εκκλησάκι του Αγίου και ο σιδερένιος σταυρός που αντικατέστησε τον ξύλινο που είχε στήσει το 1777. Η Κεφαλονιά κρατάει ζωντανή τη μνήμη του Ιεραπόστολου των Σκλάβων. Η Μονή Μιλαπηδιάς ήταν το ορμητήριό του. Στη Μονή Περατάτων σώζονται δύο επιστολές του Αγίου και παλιά εικόνα του, ίσως των αρχών του 19ου αιώνα. Στην Πεσάδα το προσκυνητάρι θυμίζει το κήρυγμα του Αγίου μπροστά σε 16.000 κόσμο. Χριστιανικά καθήκοντα.
«Προσέχετε αδελφοί μου, να μην υπερηβανεύεστε, να μην φωνεύετε, να μην μοιχεύετε, να μην κλέφτετε, να μην κάμνετε όρκους, να μην λέγετε ψέματα, να μην κατατρέχει ο ένας τον άλλον, να μην συκοφαντάτε, να μην στολίζετε τούτο το σώμα το βρώμικο όπου αύριον θα να το φάνε τα σκουλίκια, αλλά να στολίζετε την ψυχή σας όπου είναι τιμιωτέρα από όλων των κόσμων. Νηστεύετε το καταδύναμιν, προσεύχεστε το καταδύναμιν, κάμνετε λαιμοσύνη το καταδύναμιν και να έχετε τον θάνατο πάντοτε μπρος στα μάτια σας. Κέτερος διδάσκαλος δεν είναι άλλος από τον θάνατον». Δύο βασικές εντολές. Από όλα ετούτα όπου σας εφανέρωσα, αδελφοί μου, λογιάζω, δεν τα ενθυμάστε όλα τώρα. Ωστόσο σας λέγω άλλα δύο και να τα έχετε πάντα εις το νου σας. Το πρώτον είναι τούτο. Όσοι μισείς εταίρο μη πείσεις, όπου θέλει να υπεί. Εκείνο που εσύ μισάς και δεν θέλεις να σου το κάνει άλλος, και μήτε εσύ να το κάνεις άλλον. Εκείνο πάλινο που θέλεις και αγαπάς να κάνει ο άλλος το λόγο σου, εκείνο κάμε και εσύ εις τον άλλον. Τούτον το λόγον μας τον παρεγγέλει ο Χριστός μας εις το ιερόν Ευαγγέλιον και είναι εις όλα αληθέστατος και στοχαστείτε τον και μοναχή σας χωρίς να σας το εξηγήσω πλατύτερα και πάντα να το έχετε εις την ενθύμησή σας. Το δεύτερο είναι να μην σας λείπει ποτέ τούτη προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ και Λόγε του Θεού και Ζώντος, εδία της Θεοτόκου και πάντων στον Αγίον, ελέησόν με των αμαρτωλών και ανάξιον δούλο σου». Αυτό, αδελφοί μου, πάντοτε να το λέγετε και με το στόμα σας και με το νου σας και ημέραν και νύχτα, όπου κι αν είστε, ή τρώτε, ή περιπατείτε, ή δουλεύετε, ή κάθεστε, αυτό πάντα να μελετάτε. Και αν δεν το εξεύρετε, να το γράψετε, να το μάθετε και αυτό σας ωφελεί κατά πολλά και εδώ σας ελευθερώνει από κάθε κακόν και εκεί σας λυτρώνει από την αιώνιον κόλασιν και σας αξιώνει και πηγαίνετε εις τον Παράδεισον, εις την αιώνιον πατρίδα. Συγχώρηση στους εχθρούς. Δια τούτο και εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί πρέπει να αγαπώμεν τον εχθρόν μας και να τον συγχωρώμεν, να τον θρέφομεν, να τον ποτίζομεν, να παρακαλώμεν και το Θεόν δια την ψυχήν του εχθρού μας και τότε έχομεν στόμα και εμείς να λέγομεν στο Θεό μας «Θεέ μου, σε παρακαλώ να με συγχωρέσεις, καθώς και εγώ συγχωρώ τον εχθρόν μου. Ιδέ και δεν συγχωρέσω με τον εχθρόν μας, χίλιες χιλιάδες καλά να κάμωμεν και το αίμα μας να χύσωμεν δια την αγάπη του Χριστού εις την κόλασιν πηγαίνομεν». Στο χωριό Σπαρτιά υπήρχε το κρεβάτι του Αγίου ως τον καταστρεπτικό σεισμό του 1953 και στο χωριό Κορώνη, όπου ζήτησε νερό και το έδωσαν εμπεκτικά λασπωμένο διότι είχε κατέβει η στάθμη του πηγαδιού, εκείνος το άδειασε πάλι μέσα και το ξαναέβγαλε ολοκάθαρο μπροστά σε όλους. Από εκείνη τη στιγμή το πηγάδι γέμισε με καθαρό νερό. Δέκα καΐκια γεμάτα ευσεβείς κεφαλονίτες το συνόδεψαν στη Ζάκυνθο. Κρίμα, έφυγε πικραμένος. Οι διεφθαρμένες αρχές του νησιού με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Κουτούβαλη τον κήρυξαν αγράμματο και σχεδόν αιρετικό. Αποβιβάστηκε στην Κέρκυρα, ακολουθούμενος από πολύ κόσμο. Οι ενετικές αρχές που είχαν πληροφορηθεί τα γεγονότα της Κεφαλονιάς είχαν αποφασίσει να απαγορεύσουν την αποβίβασή του. Χιλιάδες όμως κόσμος τον περίμενε στην παραλία. Οι αρχές λοιπόν του επέτρεψαν να κάνει μία μόνο ομιλία. Τον ενθουσιασμό του λαού προσπάθησαν να στομώσουν οι προύχοντες και οι Εβραίοι. Ο Άγιος όμως μίλησε και έστρεψε το λόγο εναντίον των αρχόντων και των Εβραίων. Συνεπήρε τα πλήθη, έγιναν ταραχές,
όρμησαν εναντίον του και έσκισαν το πουκάμισό του. Ο πρεβεδούρος τον παρακάλεσε να φύγει και του έδωσε πλοίο γι' αυτό. Στο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο εικονοστάσι του Αγίου Κοσμά, φυλάσσεται το σκισμένο και ματωμένο πουκάμισο του Αγίου. Από την πλαγιά της Ετωλοακαρνανίας, ο Άγιος πήγε στη Λευκάδα. Απέναντι από τη Μονή της Φανερωμένης, οι πυρώτες έχτισαν την εκκλησία του Αγίου Κοσμά. Οι εχθροί του. Πολλοί λάτρευαν και πίστευαν τον Άγιο των Σκλάβων, τον προφήτη του γένους. Πολλοί όμως επίσης τον μισούσαν και τον κατεδίωκαν. Στους τελευταίους ανήκαν Τούρκοι, Εβραίοι, Βενετσιάνοι, μα δυστυχώς και Έλληνες, ανώτεροι κληρικοί και κοτσαμπάσιδες, διότι αποκάλυπτε και στυλίτευε τα έργα τους και την εκμετάλλευση του Ραγιά από μέρους τους. 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Εβραίοι θέλουν τον θάνατό μου και ένας όχι, έγραφε στον αδελφό του Χρύσανθο. Πολλές οι ψεύτικες κατηγορίες τους. Ήταν, έλεγαν, από την ρωσική κυβέρνηση σταλμένος στην Ήπειρο και την Αλβανία για να κινήσει σε επανάσταση τους χριστιανούς. Επίσης, ότι μένει εξαιτίας του η γη ακαλλιέργητη και άδεια τα δημόσια ταμεία. Είναι αλήθεια βέβαια ότι ασθένησε το εβραϊκό εμπόριο με τα κηρύγματα του Πατροκοσμά. Η καθοριστική συμμετοχή των Εβραίων στο χαλασμό του Αγίου μαρτυρείται από πολλούς συγχρόνους του, όπως ο μαθητής του Σάπφιος Χριστοδουλίδης, αυτόπτης μάρτυρας της σύλληψής του. Ο Ζήκος Μπιστριώτης, αλβανικής καταγωγής, και ο Κεσάριος Δαπώντες, Λόγιος, που γράφει «Απεκεφαλίστη φθόνο και κακία των Εβραίων». Αλλά και οι νεότεροι μελετητές σημειώνουν ότι οι Εβραίοι συκοφάντησαν τον Μεγάλο Διδάχο ως πράκτορα των Ρώσων και πλήρωσαν αδρά τον Κουρτ Πασά του Βερατίου που ανέλαβε το φόνο του. Το μαρτυρικό του τέλος. 23 Αυγούστου 1779. Το πλήθος στο κολικόντασι του Βερατίου θα ακούσει το τελευταίο κήρυγμα του Ιεραπόστολου των Αγιάδων. Οι στρατιώτες του Κουρτ Πασά τον συλλαμβάνουν χωρίς να απαγγείλουν κάποια κατηγορία. Ο διδάσκαλος κατάλαβε πως ήρθε η ώρα του και ευχαρίστησε το Θεό. Γύρισε στους καλόγερους που τον συνόδευαν και είπε «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάσεις αναψυχήν». Ήταν χαρούμενος που θα τέλειωνε το ιεραποστολικό του έργο με μαρτύριο. Ξημέρωσε η 24η Αυγούστου και ο ταπεινός Πατροκοσμάς περίμενε την έξοδό του ψάλλοντας και προσευχόμενος. Οι δήμοι τον πήραν, τον πήγαν στον άψο ποταμό και τον κάθισαν σε ένα κούτσουρο. Πήγαν να του δέσουν τα χέρια, μα εκείνος τους είπε πως δεν χρειάζεται. Ευλόγησε τον κόσμο σταυροειδός και σταύρωσε τα χέρια του στο στήθος. Του πέρασαν τη θηλιά στο λαιμό και τον κρέμασαν από το δέντρο. Έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Κύριό του. Οι δήμοι έριξαν το σώμα του ημίγυμνο στα νερά του ποταμού. Ο Ζήκο Μπιστρέκης, έτσι λιτά, περιγράφει το γεγονός. Τον ίδιο, μαζί με άλλους ακολούθους του Αγίου, τους φυλάκισαν στο μοναστήρι της Αρδενίτσας για να μην διαδώσουν το θάνατό τους στους χριστιανούς. Ωστόσο, πολλοί γύριζαν στις όχθες, προσπαθώντας να βρουν το σώμα του Αγίου. Ο Παπαμάρκος τέλος
έκανε το σταυρό του και μπήκε στο ποτάμι πάνω σε ένα μονόξυλο. Το σώμα τον περίμενε όρθιο κάτω από την επιφάνεια. Ήταν βράδυ. Το μετέφεραν στην εκκλησία ευθύς του Κολικόντε, το έψαλαν και το ενταφίασαν ευλαβικά στον άρθικα του ναού των εισοδίων της Θεοτόκου. Εκείνος πήγε στον ουρανό και στη γη έμειναν οι γιγάντιοι σταυροί του που άναψαν παντού τη φλόγα της ελευθερίας. Ο Κουρτ Πασάς μετάνιωσε για το φόνο του πατροκοσμά και διέταξε να αφήσουν ελεύθερους τους φυλακισμένους. Αυτοί έτρεξαν στο ναό των εισοδίων και ξέθαψαν μαζί με τους ιερείς το σώμα του Αγίου που βρέθηκε να ευωδιάζει και σαν κοιμισμένο. Το ασπάστηκαν και το έβαλαν πάλι στον τάφο του. Ο Αλή Πασάς κτίζει το μοναστήρι του Αγίου. Σαν μπήκε στον Περάτη, ο Αλή Πασάς το 1810 αναζήτησε αμέσως τον τάφο του Αγίου και κάλεσε τον Μητροπολίτη Βελιγράδων Ιωάσαφ να κάνει ανακομιδή των λειψάνων του. Έκανε έρανο και κάλεσε τον καλύτερο αρχιμάστορα να χτίσει μοναστήρι στο όνομα του Αγίου, επειδή τον εγνώρισε ως αληθινόν άνθρωπο του Θεού. Ο Αλή Πασάς έδωσε χρήματα για το συγκρότημα που είχε 60 δωμάτια. Στέγαζαν τους μοναχούς και τους οικότροφους μαθητές του σχολείου, που ίδρυσε ο ίδιος για να διδάσκονται μόνο τα ελληνικά και τα λατινικά. Στην κόγχη του βήματος διαβάζουμε «Ανηγέρθη εκ βάθρων ο θείος ούτος ναός δια προσταγής και προτροπής του υψηλωτάτου Βεζίρ Πασιά από Τεπελένη». Στα ερείπια του ναού των εισοδίων της Θεοτόκου βρίσκεται ο απλός τάφος.
τον Αύγουστο του 1813, οπότε έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του, έφεραν στον Αλή Πασά την κάρα του, όπως εκείνος είχε ζητήσει. Τότε ανέθεσε αμέσως τον καλαρίτη χρυσοχό Παπαγεωργίου, θήκη ασημένια, φλωροκαπνισμένη με διαμάντια. Η Λιτανία του Αγίου Σταγιάννενα. Ξένοι περιηγητές εκείνης της εποχής περιγράφουν τη λαμπρότητα της τελετής προς τιμήν του νεομάρτυρα από μέρους του Αλή Πασά και της λιτάνευσης των λειψάνων του. Γονατιστός ο Τούρκος Πασάς των Ιωαννίνων προσκυνούσε την Αγία Κάρα του. Μαρτυρούν ότι συχνά ζητούσε να του τη φέρουν στο Σεράι για να την προσκυνήσει και κάποτε βρέθηκε παρόν ο Σέχης Χατζησεχρής που σοκαρίστηκε και φώναξε στον Αλή Πασά. «Κρυματίστηκες», μα ατάραχος εκείνος του απάντησε. «Πω πω, είσαι ζουρλό καημένε Σέχη. Να ήξερες, δεν έλεγες έτσι». «Τούτο το καλόγερο, ρε Χατζή, ήταν αληθινό προφήτη. Ήρθε σπίτι μου στο Τεπελένι και με ευχήθηκε, ωραί, και μου είπε όλα όσα έκαμα, σαν να τα είχε γραμμένα στο κοιτάπι». Αν το είχα ζωντανό να το ρώταγα, έδινα 10.000 τζακούλες. Δεν το έχω. Και αφού ξαναφίλησε την κάρα μπροστά στο Σέχη, την παρέδωσε στους καλογύρους μαζί με μια χούφτα ρουμπιέδες. Και μια άλλη φορά που ένας φανατικός μουσουλμάνος τον ηρωνεύτηκε για την ευλάβειά του προς έναν άπιστο, ο Αλάς του είπε: «Φέρετε μου έναν μουσουλμάνο σαν κι αυτόν τον χριστιανό και να του φιλήσω τα πόδια». Λένε πως η ευλάβεια του Τούρκου τύρανου προς τον Άγιο Κοσμά οφειλόταν στη δυσιδαιμονία του και σε σκοπιμότητες. Μπορεί, αλλά είναι γεγονός πως η χάρη του Αγίου είχε επιβληθεί στον αλόθρησκο. Ο Αλή Πασάς θεωρούσε Άγιο τον μάρτυρα πριν τον ανακηρύξει η Εκκλησία και είχε αναθέσει στους Έλληνες γραμματικούς του να συνθέσουν την ασματική ακολουθία του. Με διαταγή του άρχισε από το 1815 να εορτάζεται η μνήμη του και να κλείνει η αγορά εκείνη τη μέρα. Η αγιοκατάταξή του. Ο Άγιος Κοσμάς μαρτύρησε, μα ο λαός τον λάτρευε και τον τιμούσε σαν Άγιο, ενώ ακόμα ζούσε. Ο λαός της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας τον είχε Άγιο 182 χρόνια πριν από την επίσημη αγιοποίησή του το 1961. Η 266η συνοδική πράξη του Πατριαρχείου της 20ης Απριλίου κατέταξε τον Κοσμά μεταξύ των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας με ημέρα εορτασμού του, την 24η Αυγούστου, ημέρα του μαρτυρικού του θανάτου. Ας έχουμε τις πρεσβείες του. Οι επιστολές του Αγίου. Έχουν βρεθεί 14 επιστολές του Αγίου. Από αυτές οι 11 αναφέρονται στην ίδρυση σχολείων. Ο Άγιος ίδρυε σχολεία και έφευγε. Μετά, από μακριά έστελνε επιστολές, σύντομες και με απλή διατύπωση, όπου έδινε οδηγίες για την καλή λειτουργία των σχολείων. Ήξερε πως αυτές ασκούσαν δέος και επίδραση στους παραλήπτες. Πραγματικά, για τους κατοίκους του κάθε χωριού, η επιστολή του διδάχου ήταν ιερή παραγγελία. Οι 6 επιστολές από τις 11 απευθύνονται στα χωριά της Χιμάρας και του Δελβίνου, σαν να προέβλεπε ο Άγιος τι τα περίμενε στο μέλλον. Το έργο του Πατροκοσμά δεν έχει ακόμα αποτιμηθεί. Είναι μοναδικό στην πολιτιστική ιστορία της Ευρώπης και όχι μόνο της Ελλάδας. Οι κύβδηλοι ιστορικοί αποφεύγουν να το αγγίξουν. Ακόμα και ένα υπουργείο θα δυσκολευόταν να ιδρύσει 210 σχολεία, τουλάχιστον ως το Μάρτιο του 1779. Τα μόνα του προσόντα ήταν η πίστη στο Θεό και η αγάπη του για τους σκλαβωμένους ραγιάδες. Δεν χρειαζόταν σοφούς λόγους για να πείσει τους Έλληνες και να κάνουν πνευματικό αγώνα. Όσο για την εθνική συνείδη, ήξερε που βασίζεται. Στη χριστιανική πίστη και γλώσσα. Γι' αυτό δίδασκε το Ευαγγέλιο και ίδρυε σχολεία.
αγάπησε τον περιφρονημένο αγροτικό κόσμο και τον φρόντισε με πατρική στοργή. Αγαπούσε τα παιδιά και τους ενέπνεε την αγάπη για τα γράμματα. Ο λόγος του είχε τη δύναμη του πνεύματος. Άφησε σαν παρακαταθήκη στους ανθρώπους όλων των εποχών κέρυες διδαχές για τη ζωή τους και προφητείες. Η παρακάτω επιστολή του προς τον αδελφό του, πατέρα Χρύσανθο, είναι η διαθήκη του. Ένας ταπεινός απολογισμός του παιδευτικού του έργου. Επιστολή στον αδελφό του Χρύσανθο. Πανοσιότατε αγαπητέ μη αδελφέ, κυρ Χρύσανθε, ασπαζόμενος προσκυνώσε και παρακαλώ τον Άγιο Θεόν δια την ψυχικήν σου και σωματικήν υγείαν. Χάρη τη Θεία, αδελφέ, υγιένω οποσούν, ψυχικά δε Κύριος είδε, τα κατεμέ δε και περί εμέ φαίνονται πολλά και απίστευτα εις τους πολλούς και μήτε εγώ δύναμε να τα καταλάβω. Τόσο δε μόνον λέγω σύ, δια να δοξάσεις τον Κύριον και να χαρείς, ότι γίνεται αρκετή μετάνοια εις τους αδελφούς. Έως 30 επαρχίας περιήλθον, 10 σχολεία ελληνικά επίησα, 200 διακοινά γράμματα, του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων μου βεβαιούντος διάτινων, επακολουθησάν των σημείων, πλην δόξα το λέγοντι, ή γάρ δυναμής μου, εν ασθενία τελειούτε, περιέρχομαι δε κατά το παρόν την παραμυθίαν και μαργαρίτην, ελπίζω δε εις ολίγων καιρών να σας απολαύσω, αν ο Θεός θέλει. Περιήλθον δε και την πατρίδα και πάντες οι συγγενείς σε προσκυνούσι και οι φίλοι ασπάζω μέσε και τον πανιερότατον δεσπότην και εύχομαι πάντα στους εν Χριστώ αδελφούς. Υγείενε ψυχικά και σωματικά. 10.000 χριστιανοί με αγαπώσει και ένας με μισή. 1.000 Τούρκοι με αγαπώσει και ένας όχι τόσον. 1.000 Εβραίοι θέλουν το θάνατόν μου και ένας όχι. Ο Σος αδελφός Κοσμάς Ιερομόναχος, Αψόθ, 1779, Μαρτίου 2. Οι προφητείες του Πατροκοσμά. Ο προφήτης Άγιος Κοσμάς. Ο Άγιος Διδάχος της Ρωμιοσύνης ήξερε να επικοινωνεί με τους ακροατές του. Με τις διδαχές του τόνωνε το φρόνημα, καθοδηγούσε στον πνευματικό αγώνα και με τις προφητείες του ενθουσίαζε και άναβε την ελπίδα της ελευθερίας. Οι πιστοί του μαθητές τις έγραψαν στην καρδιά τους, αλλά και στο χαρτί. Έτσι διασώθηκαν ως σήμερα. Η διαρκής αναφορά τους στο ποθούμενο ήταν για τους ραγιάδες διαρκές άλπισμα, που τους κρατούσε σε εγρήγορση ως να έλθει η μέρα του ξεσηκωμού για την ελευθερία. Για τους κλέφτες, ο λόγος του ήταν εγγύηση και για το λαό, η απάντηση του Θεού στα δάκρυα αιώνων. Οι προφητείες βρίσκονταν σκόρπιες σε διάφορα συναξάρια και κάποιοι ανέλαβαν να τις συγκεντρώσουν. Η πρώτη καταγραφή έγινε από τον Γάμα Κάπα Κολυβόπουλο και ακολούθησαν πολλοί που τις κατέταξαν και τις δημοσίευσαν. Οι προφητείες του Πατροκοσμά μπορούν να διαιρεθούν στις εξής κατηγορίες. Πρώτον, προφητείες που αναφέρονται στην απελευθέρωση του γένους από τον τουρκικό ζυγό και στον πόλεμο του 40. Δεύτερον, προφητείες που αναφέρονται σε πρόσωπα και τόπους. Τρίτον, προφητείες που αναφέρονται σε μελλοντικούς πολέμους και στο μέλλον της ανθρωπότητας γενικά. Τέταρτον, προφητείες που αναφέρονται στις διάφορες εφευρέσεις και στα επιτεύγματα της επιστήμης. Πέμπτον, προφητείες που αναφέρονται στον προφήτη Ηλία. Έκτον, η προφητεία του Αγίου για τον Αλή Πασά. Προφητείες που αναφέρονται σε μελλοντικούς πολέμους και στο μέλλον της ανθρωπότητας γενικά. Η αιτία του γενικού πολέμου θα έλθει από τη Δαλματία. Ο Άγιος Κοσμάς προφήτευσε τον τόπο, το Σεράγεβο της Δαλματίας, που δόθηκε η αφορμή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 1914-1918 από ένα τυχαίο γεγονός. Εκεί, στις 28 Ιουλίου του 1914, δολοφονήθηκε ο διάδοχος της Αυστρο-Ουγγαρίας, Φραγκίσκος Φερδινάρδος και η σύζυγός του από δύο Βοσνίους. Ήταν ο πρώτος γενικός πόλεμος. Η αιτία του γενικού πολέμου θα έρθει από τη Δαλματία. Πρώτα θα διαμελιστεί η Αυστρία και ύστερα η Τουρκία.
Πολλές είναι οι προφητείες που αναφέρονται στον γενικό πόλεμο και στα δεινά που θα προέλθουν από αυτόν. Ο χαλασμός θα γίνει από ένα κασιδιάρι. Αν το ζήτημα λυθεί με τον πόλεμο, θα πάθετε πολλές καταστροφές. Σε τρεις χώρες η μία θα μείνει. Πολλά χωριά θα καταστραφούν. Οι τρεις χώρες θα γίνουν μία. Να έχετε τρεις θύρες. Αν σας πιάσουν τη μία, να φύγετε από την άλλη. Εσείς θα σώσετε άλλους και οι άλλοι εσάς. Εσείς θα φύγετε από τα αριστερά βουνά. Από τη δεξιά μεριά όχι. Από τις σπηλιές μη φοβάστε. Αν ο πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγο θα πάθετε. Αν πιαστεί από πάνω, θα καταστραφείτε. Θα έρθει καιρός που δεν θα ακούτε, δεν θα μαθαίνετε τίποτε. Όταν θα υπάρχουν αποκλεισμοί και δεν θα επιτρέπεται κυκλοφορία σε εμπόλεμη περίοδο. Όταν ακούτε ότι ο πόλεμος άρχισε, τότε κοντά είναι. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να βγουν στα βουνά όταν θα αρχίσει ο πόλεμος. Οι επόμενες προφητείες αναφέρονται στις καταστροφές των πόλεων από τους βομβαρδισμούς και για την καταφυγή στα κρυσφύγετα των απλών ανθρώπων για να αποφύγουν το θάνατο. Θα δείτε, λέγει, να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο. Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάξουν «Ευγάτε εσείς οι πεθαμένοι, να μπούμε εμείς οι ζωντανοί». Η προφητεία αναφέρεται στους βομβαρδισμούς των πολεμικών αεροπλάνων, στην διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων και στον τρόμο και την απελπισία των ανθρώπων που θα καταφεύγουν στα καταφύγια που μοιάζουν με τάφους. Πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταδύσουν σαν μπαράγγες από τους βομβαρδισμούς. Οι βράχοι και οι λάκοι θα είναι γεμάτοι κόσμο για να κρυφτούν. Να κρυφτείτε ή κοντά στην πόρτα ή κοντά στην πλάκα, αν είναι βιαστικό και γρήγορο. Πίσω από τη μια θύρα να κρυφθεί κανείς, γλιτώνει, θα είναι βιαστικό. Να παρακαλείτε να είναι μέρα και όχι νύχτα, καλοκαίρι και όχι χειμώνας. Θα έρθει ξαφνικά. Τα άλογα θα απομείνουν ζεμένα στη δουλειά τους και εσείς θα φύγετε. Ο κόσμος όπου βρεθεί στο χωράφι, στα ξύλα, απ' εκεί και πέρα θα κάνει για να αποφύγει τους βομβαρδισμούς. Πολλές είναι οι προφητείες του Αγίου που αναφέρονται στην απελευθέρωση διαφόρων τόπων και περιοχών, στις μάχες που θα προηγηθούν, στο αίμα που θα χυθεί, στα στρατεύματα που θα κατακλείσουν την περιοχή, στους κατακτητές ή ελευθερωτές. Ξένος στρατός θα έρθει, Χριστό θα πιστεύει, γλώσσα δεν θα ξέρει. Θα έρθει και μια φορά σκέρι ξένο που το Χριστό θα πιστεύει, αλλά εσείς δεν θα το ξέρετε. Με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερώσετε. Εσείς θα πάτε να κατοικήσετε αλλού και άλλοι θα έρθουν να κατοικήσουν σε εσάς εδώ. Θα μαζευτεί το χιλιάρμενο στο σκάλωμα του Αγίου 40 και θα έρθουν κοκκινογέλεκοι να πολεμήσουν για εσάς. Η Γαλλία θα αλευθερώσει πολλά ελληνικά μέρη και ιδίως Ιταλία. Η Γαλλία θα αλευθερώσει την Ελλάδα, την Ήπειρο, Ιταλία. Θα έρθει ξαφνικά, ή το βόδι στο χωράφι ή το άλογο σταλόνι. Θα σας ζητήσουν τα ντουφέκια να έχετε διπλά, να δώσετε το ένα και να κρατήσετε το άλλο. Ένα ντουφέκι 100 ψυχές θα γλιτώσει. Ένα ψωμί σοδιά θα χαθεί το μισό και ένα ολόκληρο. Σπίτια μεγάλα μη κάμνετε, λιάσες εξώπορτες της αυλής να κάνετε να μη σας έρχονται μέσα. Στα χωριά του ασπροποτάμου για τον πόλεμο, τη διάρκεια του, τις υποσχέσεις του κατακτητή, είπε «Αλλοί στους κάμπους, θα έρθουν βρωμερά έθνη. Όταν θα έρθουν μη φοβάστε. Όταν θα φύγουν, αναμερίστε. Θα περάσουν τα βρωμερά ασκέρια από τα σπέρια μέρη της Δύσης. Σπορές από διάφορα μέρη ή τα μέρη της Ασπερίας και θα ρωτάνε «Πού είναι η πόλη, είναι σημά?» Όσοι θα λένε ότι είναι σημά δεν θα τους πειράξουν. Όσοι πούνε ότι είναι αλάργα, μακριά θα τους κόβουν. Να παρακαλάτε να πιαστεί το φίδι από το κεφάλι. Αν πιαστεί από το κεφάλι, χαρά σε εσάς. Αν πιαστεί από την ουρά, αλλή σε εσάς. Όταν πιαστούν οι μεγάλοι, να είναι μέρα, να μην είναι νύχτα. Ο κόσμος θα γίνει τρία μεράδια. Το ένα θα βαρεθεί, το άλλο θα πεθάνει και ένα θα μείνει εδώ και εκεί.
Ο ένας θα γνατεύει τον άλλον, θα πυλαλάει, θα τρέχει κοντά του. Θα τον κραίνει εκείνος που δεν θα ακούει και δεν θα σμίγουν. Θα βλέπετε να πηγαίνουν άλλοι επάνω και άλλοι κάτω. Θα σας γίνει ένας ίσκιος. Αλλά για λίγο καιρό θα τον έχετε. Να μην τον πιστέψετε. Να μην πιστέψουν στις υποσχέσεις του κατακτητή. Θα ειδείτε τρεις φαμίλια σε ένα σπίτι. Αν βρεθούν τρεις δυνάμεις σύμφωνες, τίποτε δεν θα πάθετε. Συμπλήρωσε, ενώντας τις μεγάλες δυνάμεις που συχνά κρατούν στα χέρια τους τις τύχες των μικρών. Ο πόλεμος έχει φοβερά επακόλουθα. Φόβο, πείνα, φτώχεια, προβλήματα και δυσκολίες. Τόσα πολλά κακά θα γίνουν, πολλές γυναίκες από το φόβο τους θα γεννήσουν παράκαιρα, είπε ο Άγιος. Ή τόσα πολλά κακά θα γίνουν, που οι μανάδες θα γεννήσουν πρόωρα από το φόβο τους. Η φτώχεια και η πείνα θα φέρει τους ανθρώπους σε απόγνωση. Τόση φτώχεια θα έρθει που οι άνθρωποι θα ζώνονται με κλιματσίδα. Οι πλούσιοι θα γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί θα πεθάνουν. Πολλοί θα χάνονται από την πείνα. Δεν θα υπάρχει έλλειψη χρημάτων, αλλά τροφών, ιδιαίτερα άρτου. Λυπητερόν είναι να σας το υπώ. Σήμερον αύριον καρτερούμεν δίψες, πείνες μεγάλες, που να δίδομεν χιλιάδες φρουριά και να μην ευρίσκομεν λίγο ψωμί. Μία χούφτα μάλαγμα, μία φούχτα αλεύρι. Αν βρίσκουν στο δρόμο ασήμι, δεν θα σκύφτουν να το πάρουν. Για ένα όμως αστάχι θα κατασκοτώνονται ποιος να το πρωτοπάρει. Θα σκάφτουν στα σπίτια να κρύψουν το ψωμί. Όποιος θα έχει λίγο κρυμμένο, δεν θα τολμά να το πάρει να το πάει στο μήλο. Θα τα αλέθουν με χερόμηλο. Θα έρθει ξαφνικά. Να έχετε ένα σακούλι σιτάρι κρεμασμένο στη θύρα. Αυτό θα σας εμποδίσει φεύγοντας. Μην το αφήσετε να το πάρετε μαζί σας για να φάνε τα παιδιά σας. Ζώα δεν θα μείνουν, θα τα φάνε. Φάτε κι εσείς μαζί με αυτούς. Τρεις ψυχές, μία προβατίνα. Στα τζουμέρκα θα πάρετε σπόρο. Οι προφητείες αυτές μας θυμίζουν την πείνα και τη δυστυχία στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, για την έλλειψη του ψωμιού και την χορτοφαγία. Την ακρίβεια και την πείνα μίλησε ο Άγιος και στα χωριά του Ασπροποτάμου. Να έχετε αλάτι να αλατίζετε τα χορτάρια. Τα αλάτι να το έχετε στον τουρβά και κρεμασμένο στην πόρτα. Όταν θα φεύγετε θα βαρεί το κεφάλι στον τουρβά και έτσι θα θυμάστε να το πάρετε. Θα έρθει μια ακρίβεια που δεν θα χωράει άλλο. Λίγο καιρό θα διαρκέσει η ακρίβεια. Ο λίγο ψωμί θα γίνει και ποιος θα το φάει και αυτό. Οι κατακτητές θα παίρνουν ό,τι βρίσκουν στα σπίτια. Θα σας πάρουν τη φλοκάτα από ψηλά σας. Να τη δώσετε, ευλογημένοι χριστιανοί. Ό,τι σας ζητούν να δίδετε, ψυχές μόνο να γλιτώνετε. Θα έρθει καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και τη στάχτη από τη φωτιά. Αλλά εσείς να μην αλλάξετε την πίστη σας, όπως θα κάνουν οι άλλοι. Είπε στη σιάτιστα. Θα ζητήσουν να σας πάρουν και στρατιώτας, δεν θα προφθάσουν όμως. Αναφέρθηκε στους εμφύλιους πολέμους και στα φοβερά κακά που τους ακολουθούν, τις προδοσίες, αλλά και στις θρησκευτικές έρηδες και φανατισμούς. Θα έρθει καιρός που οι Ρωμοί θα τρώγονται ένα μεταξύ τους. Εγώ συστήνω μόνιαν και αγάπην. Θα έρθει καιρός που οι χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου. Θα φαγωθείτε ο ένας τον άλλον. Θα δείτε και τακτικό στρατό, θα δείτε και ρέμπελο αντάρτικο. Από αυτούς πολλά θα υποφέρετε. Μίλησε για την προσπάθεια των κρατών να λύσουν τις διαφορές με τις διαπραγματεύσεις και να διατηρήσουν την ειρήνη, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Στο νου μας έρχονται οι προσπάθειες της κοινωνίας των εθνών για την επιβολή της ειρήνης και οι αποτυχίες της. Θα προσπαθούν να το λύσουν με την πένα, μα δεν θα μπορούν. 99 φορές με τον πόλεμο και μια με την πένα. Στους Τούρκους αναφέρθηκε πολλές φορές. Οι αντίχριστοι θα φύγουν, αλλά θα έρθουν πάλι. Έπειτα θα τους κυνηγήσετε έως την κόκκινη μηλιά. Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά ύστερα θα καταλάβουν εκ νέου τα ελληνικά μέρη ως τα εξαμήλια. Στο τέλος θα τους διώξουν ως την κόκκινη μηλιά. Από τους Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθεί στον πόλεμο. Το 1/3 θα βαπτιστεί
και το 1/3 θα πάει στην κόκκινη μηλιά. Οι προφητείες αυτές λίγο έλειψε να πραγματοποιηθούν στα 1921, όταν ο ελληνικός στρατός έφτασε μέχρι την Άγκυρα. Οι Τούρκοι θα μάθουν το μυστικό 3 μέρες γρηγορότερα από τους χριστιανούς. Θα έρθει καιρός που μια γυναίκα θα διώχνει 10 Τούρκους με τη ρόκα. Όταν ο Πατροκοσμάς βρισκόταν στο Δερβιτσάνι, οι μουσουλμάνοι αγάδες του Αργυροκάστρου έστειλαν ανθρώπους τους για να κάνουν κακό στον Άγιο. Οι χριστιανοί που πληροφορήθηκαν τις κακές τους προθέσεις ειδοποίησαν τον Άγιο και εκείνος τότε είπε: «Εδώ παρακάτω είναι μια σιδερένια πόρτα. Έως εκεί έχουν δύναμη αυτοί». Και έδειξε έναν λόφο που είναι κοντά στην Κολορτσή, ανάμεσα στο Δερβίτσανι και στο Αργυρόκαστρο, και εξακολούθησε την διδαχή του χωρίς φόβο. Μετά το τέλος της διδαχής του Αγίου, οι απεσταλμένοι μουσουλμάνοι τον πλησίασαν και τον ρώτησαν: «Άγιε, τι λες για μας?» «Τι να σας πω», τους είπε. «Η γενιά η δική σας θα αλλάξει. Θα γίνετε δειλοί και φοβιτσάριδες. Θα γίνετε ραγιάδες. Το αίμα που έχετε εσείς δεν θα το έχουν τα παιδιά σας, γιατί αυτά πίνουν γάλα χριστιανικό». Οι απεσταλμένοι των αγάδων είπαν στο γυρισμό τους τι είδαν και τι άκουσαν. Οι Τούρκοι φοβήθηκαν τον λόγο του Αγίου. Το βράδυ εκείνο 500 χριστιανές γυναίκες, τροφή και παραμάνες στα τουρκικά αρχοντικά από τα χωριά της Δρόπολης διώχτηκαν από τους Τούρκους. Ο Πατροκοσμάς προφήτευσε για τη μεταπολεμική εποχή με την άνηση κατανομή των κρατών και των λαών, αλλά και για τις ανέσεις. «Μετά το Γενικό Πόλεμο θα ζήσει ο λύκος με το αρνί. Αν κάνει 3 μήνες, ο πόλεμος χαρά σε εσάς. Αν κάνει 3 χρόνια, αλή σε εσάς. Από τους 7, ένας θα γλιτώνει, φάει μεσημένιο κουτάλι», είπε στα βλαχοχώρια. «Καλότυχος ποιος ζήσει μετά το Γενικό Πόλεμο. Θα τρώει με ασημένιο χουλιάρι. Εσείς δεν θα τα δείτε αυτά. Τα δυσέγγονά σας, αρείς, μπορεί και πού. Μετά τον πόλεμο οι άνθρωποι θα τρέχουν μισή ώρα δρόμο για να βρίσκουν άνθρωπο και να τον κάνουν αδελφό». Οι περισσότερες προφητείες περί γενικού πολέμου υπόθηκαν από τον Άγιο στους βουλιαράτες της Βορείου Ηπείρου, όπως αναφέρει ο Καλυβόπουλος που τη συγκέντρωσε. Το μέλλον της ανθρωπότητας και το τέλος του κόσμου ιδιαίτερα απασχόλησε τον Άγιο. Με το διεσδυτικό του βλέμμα είδε την ανθρωπότητα να απομακρύνεται από τον Θεό, τη γενικότερη έκκληση των ηθών, τους πνευματικούς ηγέτες να μην είναι άξιοι της αποστολής τους. «Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους. Θα βγουν πράγματα από τα σχολεία που ο νους σας δεν φαντάζεται». Ο Πατροκοσμάς, που αγωνίστηκε όσο κανείς άλλος για την παιδεία, διαβλέπει ότι θα έλθει καιρός που οι άνθρωποι θα θεοποιήσουν την επιστήμη και θα αγνοήσουν τη θρησκεία. Στα σχολεία τα παιδιά δεν θα διδάσκονται Θεό και πατρίδα, την ελληνορθόδοξη παράδοση, τη μακραίωνη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Οι αντιχριστιανικές και άθεες θεωρίες θα εισχωρήσουν στο χώρο της παιδείας. Τα σχολεία θα μετατραπούν σε κέντρα αντιχριστιανικής προπαγάνδας. Τα διδακτικά βιβλία θα περιφρονούν ιδανικά και αξίες ελληνοχριστιανικές. Μήπως αυτή η εποχή που προέβλεψε ο Πατροκοσμάς έφτασε? «Θα έρθει καιρός», είπε, «που θα βγει ο καταραμένος δαίμονας από το καυκί του». Αναφέρεται στη σημερινή κοινωνία με τη γενικότερη έκκληση των ηθών, την ανηθικότητα και τον πασεξουαλισμό, την κατάρρευση των αξιών, την απροκάλυπτη πολεμική εναντίον του Θεού και της θρησκείας. Οι προφητείες που ακολουθούν αναφέρονται στους ανάξιους της αποστολής τους ιερείς, οι οποίοι με την απαράδεκτη συμπεριφορά τους σκανδαλίζουν και κλονίζουν τους πιστούς. «Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων. Θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου». «Ακούσατε, αδελφοί μου χριστιανοί, θα έρθει καιρός που δεν θα παρατηρείται αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου. Όταν θα πηγαίνει ο παπάς σε σπίτι λαϊκού, μόλις θα φεύγει θα τον θυμιάζουν με θυμίαιμα. Αν θα καθίσει σε στρώμα, μετά την αναχώρησή του θα το τεινάζουν. Αν θα συναντούν οι άνθρωποι κληρικών στο δρόμο, θα γυρίζουν πίσω και δεν θα εξακολουθούν το δρόμο τους». Όταν είδε ότι οι κληρικοί που ήταν μαζί του λυπήθηκαν, πρόσθεσε: «Αμ' εγώ τι είμαι, δεν είμαι από την ειδική σας τάξη?
Σας λέγω πως αυτά δυστυχώς θα γίνουν. Ο Άγιος Κοσμάς προφήτευσε την καταστροφή του περιβάλλοντος με τις φοβερές συνέπειές της στον άνθρωπο του αιώνα μας. Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δέντρα. Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε και εκπληρώνεται τα τελευταία χρόνια με τις καταστροφές και πυρκαγιές στα δάση που είναι ο πλούτος κάθε χώρας και περιοχής. Η πατρίδα μας με την πλούσια βλάστηση και τα όμορφα δάση κατάντησε μια άχαρη χώρα. Οι καταστροφές που ακολουθούν, το κάψιμο των δασών είναι πολλές. Πλημμύρες, μόλυνση, καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας, ατμοσφαιρική ρήπανση και τόσες άλλες απειλές. Άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους, όλη τους την περιουσία, τους κόπους μιας ζωής. Ο Άγιος αγαπούσε ιδιαίτερα τα δέντρα και πολλές φορές μετά το κήρυγμά του συνιστούσε τη δενδροκαλλιέργεια και τον εμβολιασμό άγριων δέντρων. «Οι άνθρωποι θα καταντήσουν γυμνοί γιατί θα γίνουν τεμπέλιδες», είπε για τους ανθρώπους και ιδίως τους νέους της εποχής μας, που ενώ μπορούν να δουλέψουν, προτιμούν το έτοιμο που βρίσκουν από τους άλλους, την άσωτη ζωή, την τεμπελιά, με αποτέλεσμα τη φτώχεια και δυστυχία. «Θα γίνει ένα χαρτοβασίλειο που θα έχει μέγα μέλλον στην Ανατολή». Με τη λέξη χαρτοβασίλειο εννοείται η γραφειοκρατία που επικρατεί σε όλα τα σημερινά κράτη και στο δικό μας. Όλες οι υποθέσεις των ανθρώπων είναι στα χαρτιά. Αλληλογραφία, φάκελοι, δυσκολία μεγάλη στην διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών. Όταν ήταν στα βλαχοχώρια του Ασπροποτάμου, μίλησε για το τέλος του κόσμου και τις φοβερές μέρες του Αντίχριστου, που κατά την Αποκάλυψη θα είναι 3,5 χρόνια. «Όταν ο τόπος θα σιώται, τότε θα είναι σημά το τέλος του κόσμου». Η προφητεία αναφέρεται στους μεγάλους σεισμούς, που όπως αναφέρει και η Αποκάλυψη, θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας. «Ή 3 μέρες, ή 3 μήνες, ή 3 χρόνια. Η δύσκολη χρόνη για τους χριστιανούς τότε που ο Αντίχριστος θα κυβερνά τη γη θα είναι 3,5 χρόνια κατά την Αποκάλυψη. Τα χρόνια δεν γνωρίζουμε αν θα είναι ακριβώς ο χρόνος με τις 365 μέρες. Μάλλον είναι συμβολικός ο αριθμός και θέλει να δείξει το μικρό διάστημα. «Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα. Θα σας επιβάλλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο, αλλά δεν θα προφθάσουν». Και οι δύο προφητείες αναφέρονται στην μεγάλη ακρίβεια και τις οικονομικές δυσκολίες των ανθρώπων των τελευταίων χρόνων. «Θα είναι 8ος αιώνας που θα γίνουν αυτά». Ο 8ος αιώνας είναι ο τελευταίος αιώνας, η έσχατη χρόνη πρώτης Δευτέρας Παρουσίας. «Θα έρθει μια φορά ένας ψευδοπροφήτης, μη το πιστεύσετε και μη χαρείτε», είπε. «Πάλι θα φύγει και δεν θα μεταγυρίσει». Η Αγία Γραφή συχνά μιλά για ψευδοπροφήτες που θα εμφανιστούν για να παραπλανήσουν τους χριστιανούς. «Να έχετε το σταυρό στο μέτωπο για να σας γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε χριστιανοί». Μήπως ο σταυρός στο μέτωπο θα είναι το διακριτικό για να ξεχωρίζουν οι πιστοί από τους ανθρώπους του Αντίχριστου που θα έχουν το χάραγμά τους στο μέτωπο ή στην παλάμη τους. Thank you.
η αγάπη πάντα πιστεύει, η αγάπη πάντα ελπίζει, η αγάπη πάντα Η αγάπη πάντα ελπίζει.